Αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά βρίσκεται ο Γάλλος Μεγιστάνας Μπερνάρ Ταπί. Κατηγορείται για απάτη ως μέλος οργανωμένης συμμορίας με αφορμή την αποζημίωση 403 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε από το γαλλικό δημόσιο το 2008. Η υπόθεση αφορά την κόντρα του επιχειρηματία με την εν μέρη κρατική τράπεζα Credit Lyonnais για την πώληση της Adidas το 1993. Τότε Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας ήταν η Christine Lagarde, η οποία παρέπεψε το θέμα σε τριμελή επιτροπή διαιτησίας. Η επιτροπή αποφάνθηκε υπέρ του Ταπί. Ο επιχειρηματίας, που θεωρείται πολιτικός φίλος του Νικολά Σαρκοζή, είχε υποστηρίξει πως η Credit Lyonnais τον εξαπάτησε, υποτιμώντας σκοπίμως την αξία της εταιρείας αθλητικών ειδών. Ζήτησε λοιπόν αποζημίωση από το γαλλικό κράτος, που είναι ο βασικός μέτοχος της τράπεζας. Ο δικηγόρος του Ταπί πάντως ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για απάτη.